Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο νομίζω θα προσέξατε κατευθείαν μια μεγάλη διαφορά. Παίζει βασικά να το προσέξατε και πριν καν κάνετε κλικ στο βίντεο λόγω του thumbnail. Έχω αλλάξει background και είναι αυτό εδώ το υπέροχο mauve χρώμα. Γενικά έπαιρνα κατά καιρούς αρκετές ερωτήσεις σχετικά με το background μου, από πού το αγόρασα, το ένα και το άλλο. Και παιδιά είναι ο τείχος μου, είναι τείχος. Οπότε ουσιαστικά αυτό που έκανα είναι να βάψω το δωμάτιό μου. Είχα ένα άγχος για το πώς θα φαίνεται στην κάμερα, αλλά από ό,τι βλέπω φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, για να μην μιλάω πάρα πολύ, ίσως παρατηρήσετε και μια διαφορά στον ήχο σε αυτό το βίντεο, γιατί πήρα και ένα μικρόφωνο. Τώρα δεν ξέρω, παίζει να είναι χειρότερο ο ήχος από ό,τι πριν. Γιατί δεν πολύ ξέρω τι κάνω με το μικρόφωνο, το έχω βάλει απλά στην αυτόματη ρύθμιση. Και λέω, okay, Εύα, ό,τι γίνει. Παρ' όλα αυτά, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας φαίνεται καλύτερος ή χειρότερος ο ήχος. Ελπίζω καλύτερος. Πάμε λοιπόν στο βίντεο, που όπως θέλετε, λογικά και από τον τίτλο θα ανοίξω ένα mystery box. Συγκεκριμένα, αυτό εδώ πέρα είναι πιο όμορφο από αυτή τη μεριά, που απλά δεν ξέρω, είναι τόσο όμορφο. Μου ήρθε πάρα πολύ ξαφνικά, δεν το περίμενα καθόλου. Ήρθε ένα ειδοποιητήριο τέλος πάντων στο σπίτι μου και επειδή περιμένω μια παλέτα και κάτι eyeliner, λέω okay, θα είναι ή η παλέτα ή τα eyeliner και πάω στο ταχυδρομείο και μου δίνουν αυτό. Και είμαι σε φάση okay. Μετά κατάλαβα τι είναι. Είναι από την εταιρεία Yes Style, που αν θυμάστε έχουμε κάνει κανένα δυο haul ρούχων μαζί τους. Και δεν ξέρω, μου έστειλαν αυτό εδώ πέρα που το λένε Insa Kit. Είναι το μεταξύ το Insa Kit της Άνοιξης. Οπότε φαντάζομαι πως το πουλούσαν σαν kit την Άνοιξη. Και όσο περίσσεψαν, ας πούμε, τα έστειλαν από εδώ και από εκεί για βίντεο και για τέτοια. Δεν ξέρω, δεν μου είπανε καν να κάνω βίντεο με αυτό. Αλλά θεώρησα πως θα έχει πλάκα έτσι. Να δούμε μαζί τι έχει μέσα. Λοιπόν, θα το κρατήσω έτσι για να το δούμε μαζί. Φαίνεται να έχει. Κλαίω. Φαίνεται να έχει αρκετά πράγματα μέσα. Βασικά έχει αυτές εδώ τις φουσκίτσες που είναι υπέροχες. Α, έχει και άλλα εντωμεταξύ. Έχει και τις φουσκίτσες, αλλά έχει και άλλα από κάτω. Θα ξεκινήσω με αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έπιασα είναι αυτό εδώ πέρα, που μου θυμίζει κάτι ηχιάκια που διαφημίζουν στα βίντεο κλιπ. Νομίζω καταλάβατε ποια λέω. Τι είναι. Α, πρέπει να είναι μάσκα. Γιατί λέει από πίσω banana 1 teaspoon και honey 1 teaspoon. Τώρα δεν ξέρω, τα βάζεις εσύ ή τα έχει ήδη. Όχι, μάλλον τα έχει ήδη. Έχει μέσα 5 μάσκες. Δεν έχω ιδέα πως μυρίζουν, αλλά φαντάζομαι από αυτά που λέει ότι μυρίζει μπανάνα. Δεν ξέρω, θα τις δοκιμάσω και θα σας πω λογικά σε κάποιο άλλο βίντεο πως μου φαίνονται. Πάντως, σαν συσκευασία είναι πάρα πολύ cute. Λοιπόν, μπήκα πριν λίγο να δω πόσο κοστίζει αυτό το set με μάσκες έτσι από πορεία και είδα ότι κάνει 25 ευρώ. Οπότε ήμουν σε φάση, okay, 5 ευρώ η μάσκα, λίγο ακριβούτσικο, αλλά okay. Αλλά ήμουν κάπως, ας δω και πόσο κάνει το όλο κουτί που μου στείλανε. Και το όλο κουτί κάνει 68 ευρώ. Οπότε περιμένω να έχει κάτι πάρα πολύ καλό μέσα. Το επόμενο πράγμα μέσα στο κουτί είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία φαντάζομαι είναι σαν πατατάκια. Αλλά αν τα δείτε απ' έξω, μοιάζουν λίγο σαν bacon. Οπότε φαντάζομαι θα είναι κάτι του στυλ snack bacon και τα σχετικά. Πάνω λέει ότι έχει πάρα πολλές πρωτεΐνες. Okay. Ότι είναι αλμυρό και το λέει dried pollack. Κάτι μου θυμίζει αυτό το pollack, δεν ξέρω. Νομίζω πως είναι ψάρι, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, μάλλον έχει λάθος και αντί για pollack έπρεπε να γράφει pollock και pollock είναι ο μπακαλιάρος. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να τα αγγίξω. Γενικά μου αρέσει το ψάρι. Αλλά σε κάτι τέτοια περίεργα σνάκια με έλεγα συνήθως βάζω την αδερφή μου να το δοκιμάζει πρώτη. Και η αδερφή μου έχει αλλεργία στο ψάρι. Οπότε δεν ξέρω, θα τα δώσω κάπου γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάτσω να φάω αποξηραμένο μπακαλιάρο. Όσο ωραίο και να είναι. Πείτε μου εντωμεταξύ στα σχόλια, θα τρώγατε εσείς αποξηραμένο μπακαλιάρο? Το επόμενο πράγμα που έχει είναι αυτό εδώ πέρα, επιτέλους κάτι σε καλλυντικό. Λοιπόν, είναι ένα κραγιόν, το οποίο δεν ξέρω, η συσκευασία είναι πάρα πολύ ωραία. Και από μέσα είναι πολύ όμορφο. Φαίνεται αρκετά βαρύ. Θα ψάξω και σε αυτό την τιμή, έτσι από πορεία. Είναι της εταιρείας Peach C. Okay, και το έχω στην απόχρωση. Ποια απόχρωση είναι? Spring Coral, είναι έτσι φαντάζομαι ένα κοραλί. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μου πηγαίνει γιατί είναι έτσι αρκετά πορτοκαλί, αλλά σαν απόχρωση μου αρέσει πολύ. Βασικά πάω να βγάλω το κραγιόν μου να το δοκιμάσουμε. Έφερα και αυτήν εδώ την παλέτα επειδή έχει ωραίο καθρεφτάκι. Έχω πάρα πολύ απορία για το πώς θα είναι στα χείλη. Εν τω μεταξύ. Αχ, μυρίζει. Λερώθηκα. Όχι. Μυρίζει κάτι πολύ γνώριμο. Σαν.
Ναι, σαν αντιλιακό, αλλά από εκείνα τα αντιλιακά που μυρίζουν καρπούζι. Δηλαδή, δεν μυρίζει καρπούζι, αλλά μυρίζει αντιλιακό καρπούζι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Η σύστασή του είναι λίγο περίεργη, σε κάποια σημεία κάθεται, σε άλλα δεν κάθεται τόσο, αλλά και τα χείλη μου τώρα τον τελευταίο καιρό, λόγω του κρύου και τα σχετικά είναι κάπως. Ωστόσο το χρώμα τελικά δεν είναι τόσο κακό πάνω μου. Στο monitor ειδικά νομίζω ότι δείχνει πάρα πάρα πολύ ωραίο, αλλά πείτε μου και εσείς πώς το βλέπετε. Έχω πάρα πολύ απορία να δω πόσο κάνει. Εν τω μεταξύ ξέρω πως δεν είδα για εκείνα τα chips μπακαλιάρου πόσο κάνουν, αλλά λέω εντάξει. Πόσο να κάνουνε. Το συγκεκριμένο κραγιόν λοιπόν κάνει 10 ευρώ. Εντάξει, σίγουρα θα μπορούσε να είναι και καλύτερο για 10 ευρώ. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που δεν ξέρω τι είναι. Λέει ότι είναι της εταιρείας MTPR σε συνεργασία με τους BTS. Η BTS, σε περίπτωση που δεν τους ξέρετε, είναι ένα κορεάτικο συγκρότημα που γενικά έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο χαμό. Ξέρω ότι πάρα πολλές κοπέλες αλλά και αγόρια είναι μεγάλη φαν των BTS. Από ό,τι βλέπω είναι θήκη για φακούς επαφής και είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο καιρός. Οπότε αυτό που σκέφτηκα είναι να το δώσω σε κάποιον από εσάς. Προσωπικά δεν είμαι φαν των BTS, αλλά ξέρω πως κάποιος ή κάποια από εσάς θα το χαρεί πάρα πολύ. Για να το κερδίσετε, αρκεί να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Απλά βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοιχτές τις εγγραφές σας, για να δω και εγώ ότι όντως κάνετε εγγραφή. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 18, να ρωτήσετε και τους γονείς σας αν σας αφήνει να δηλώσετε συμμετοχή. Και τι να μου σχολιάσετε, πάντα εκεί κολλάω. Φαντάζομαι θα είστε φαν των BTS για να συμμετέχετε βασικά. Οπότε σχολιάστε μου ποιοι άλλοι τραγουδιστές ή τραγουδίστριες σας αρέσουν εκτός από τους BTS, έτσι, γιατί πάντα ψάχνω καινούργια μουσική. Θα το αφήσω έτσι για 2 εβδομάδες στο giveaway, οπότε τσεκάρετε καλού-κακού την ημερομηνία του βίντεο πριν σχολιάσετε. Οπότε ναι, αυτό. Εν τω μεταξύ αυτή η θήκη κοστίζει κανονικά 10 ευρώ. Αρκετά ακριβή αν σκεφτούμε πως μαζί με το εγγραφακόν πάντα σου δίνει και θήκη, αλλά okay, είναι cute. Το επόμενο πράγμα που έρχεσαι είναι αυτό εδώ πέρα, που το λένε Cheek Flash Highlighter. Μου το έχουν στείλει στην απόχρωση 3 Gold Play. Το συγκεκριμένο είναι από μια εταιρεία που λέγεται Vivid, φαντάζομαι προφέρεται, αλλά δεν γράφεται όπως το Vivid. Ας το ανοίξουμε βασικά. Τέλειο. Όχι, όχι. Α, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι, καλά. Αυτό το highlighter κάνει 31 ευρώ για κάποιο λόγο. Ποτέ δεν είχα τόσο ακριβό highlighter. Ήδη φοράω εντωμεταξύ. Οπότε απλά θα το δω στο χέρι μου. Οκ, είναι όμορφο. Λαμπυρίζει, ας πούμε, ωραία. Έχει όντως μια χρυσή λάμψη. Πάμε στο επόμενο πράγμα που έχει εδώ μέσα. Που από ό,τι βλέπω είναι και αυτό από τους BTS. Είναι συγκεκριμένα μια εταιρεία που τη λένε V-Gamma. Είναι πραγματικά σαν ένα V και σαν ένα γάμα. Μαζί με τους BTS και από ό,τι βλέπω απ' έξω πρέπει να είναι σκιά. Θα την ανοίξω από κάτω ίσα ίσα να δούμε το χρώμα. Γιατί λέω να σας τη βάλω και αυτή στο giveaway. Από πάνω έχει αυτή εδώ τη χρυσή απόχρωση και ένα καθρεφτάκι. Το οποίο καθρεφτάκι πρέπει να είναι από αυτά που είναι κάπως θολωμένα, γιατί έχουν το film που το τραβάς. Και από κάτω έχει αυτό εδώ πέρα που, πώς να το χαρακτηρίσω, κάπως χάλκινο ίσως. Έτσι καφετίζει αλλά και κοκκινίζει λίγο. Οπότε και αυτό το σετάκι, ας πούμε, με σκιές θα το δώσω σε κάποιον από εσάς μαζί με τη θηκούλα BTS. Λοιπόν, αυτό το ντουο σκιών κάνει επίσης 10 ευρώ. Εντάξει, νομίζω είναι μία κομπλέ τιμή, αν σκεφτείς ότι είναι μεν, okay, 2 σκιές, αλλά είναι και των BTS, οπότε το παίρνεις και λίγο επειδή σ' αρέσει το συγκρότημα. Τέλος, το κουτάκι έχει αυτό εδώ πέρα, που πρέπει να είναι έτσι για skincare και έχει 4 βήματα. Επίσης πάνω λέει snail, οπότε φαντάζομαι είναι από αυτά που έχουν μία ουσία από τα σαλγκάρια. Είναι κάπως έτσι από μέσα, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ cute. Λέει πάντως πάνω το καθένα τι είναι. Αυτό είναι καθαριστικό, toner, αυτό εδώ τι είναι, αυτό είναι και στραβά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι serum. Και αυτό εδώ πέρα είναι ενυδατική κρέμα. Α, εντάξει, το περίμενα πιο ακριβό. Όλο το kit κοστίζει 15 ευρώ. Αλλά εντάξει, είναι όλα σε μικρές συσκευασίες. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Γιατί δεν ξέρω, φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Τελειώσαμε με τα προϊόντα που ήταν μέσα σε αυτό το υπέροχο με τις φούσκες. Και πάμε έτσι σε κανένα δύο προϊόντα που έχουν μείνει κάτω-κάτω. Αρχικά έχει αυτήν εδώ τη μάσκα.
που λέει πάνω Your Mind και έχει αυτό εδώ το μπαρμπαδελάκι, ας πούμε. Είναι από αυτές τις μάσκες ύπνου που προσωπικά δεν με βολεύουν καθόλου. Επίσης, έχει μέσα αυτό εδώ πέρα, που αν το δείτε είναι σαν χτένα. Βασικά θα το ανοίξω να το δείτε καλύτερα. Είναι, ouch, είναι σαν χτένα, αλλά είναι κάπως έτσι. Για να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού χρησιμεύει. Τώρα δεν ξέρω αν θα φαίνεται, θα σας το κάνω zoom. Από πίσω, κρίνοντας από τις φωτογραφίες, είναι σαν να σου λέει πως αυτό το πράγμα κάνει τα μαλλιά σου να σταυμώσουν πιο γρήγορα. Θα τη δοκιμάσω. Τώρα ίσως τη δοκιμάσω σε βίντεο με περίεργα πράγματα. Ίσως τη δοκιμάσω μόνη μου κάποια στιγμή και σας πω. Πάντως ναι. Και πάμε στο τελευταίο πράγμα που έχει το κουτάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Νομίζω κατάλαβα τι είναι. Ναι, okay. Είναι μια τσάντα έτσι για τα ψώνια, από αυτές τις υφασμάτινες. Είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει και πάνω αυτό το λαγουδάκι που πίνει το καφέ του, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος χαρακτήρας γνωστός στο λαγουδάκι, ή αν είναι απλά ένα όμορφο λαγουδάκι, οπότε πείτε μου. Αυτό βασικά φαίνεται έτσι να χωρεί αρκετά πράγματα μέσα. Και μ' αρέσει που δεν είναι απλά πάνινη, ας πούμε, μέσα έξω, αλλά έχει και αυτό εδώ το υλικό. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αλλά είναι που κάνει αυτό το θόρυβο, τέλος πάντων. Οπότε φαίνεται πως θα κρατάει, ας πούμε, τα πράγματα. Για κάποιο λόγο αυτή η τσάντα είναι πάρα πολύ ακριβή, κάνει 30 ευρώ. Αν και, okay, φαίνεται ότι είναι καλής ποιότητας, αλλά δεν πάβει να είναι μία πάνινη τσάντα, ας πούμε. Πάντως αυτά ήταν όλα για το σημερινό βίντεο. Αυτά ήταν όλα όσα είχε το Mystery Box. Περιμένω από κάτω τα σχόλιά σας σχετικά με το τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε ή σχετικά με τους αγαπημένους σας τραγουδιστές, σε περίπτωση που συμμετέχετε και εσείς στο giveaway. Περιμένω επίσης σχόλια σχετικά με το καινούργιο background. Εγώ όσο το βλέπω τόσο περισσότερο μου αρέσει. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι γιατί ανεβάζω βίντεο κάθε Κυριακή και πού μερικές Τετάρτες. Τις Κυριακές σας έχω λίγο εναλλάξει. Τη μία ανεβάζω ένα κλασικό beauty video και την άλλη το makeup mystery, που σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι, θα σας αφήσω μια playlist από πάνω γιατί νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από μένα. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να περνάτε όλοι και όλες καλά.